Κοίτα, το παιχνίδι, πέρα από το όμορφο γκολ που βάλαμε εμείς στο πρώτο ημίχρονο, απέκτησε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το δεύτερο ημίχρονο. Ένα παιχνίδι δυνατό, με φάσεις, ίσως περισσότερο για μας, αλλά σημασία έχει ότι εμείς τα προβλήματα που είχαμε μας βγήκανε σε δύο παιχνίδια, οι δύο παιχνίδες. Αντέξαμε, απέρασε μια ποιοτική ομάδα όπως είναι η Βέρεια που είναι έμπειρος ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι σήμερα έχουμε πολύ μεγάλο κέρδος, γιατί είναι μια καινούρια ομάδα και όταν μπορεί να το κερδίσεις, το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να το χάσει. Αυτό είναι νόμο. Νομίζω ότι είναι καλό. Καλό για μας για να πιστεύουμε περισσότερο στις δυνατότητες που έχουμε εμείς σαν ομάδα. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο να έχει μια καλή τεχνική, είναι και τα άλλα, καρδιά, δύναμη, τρέξιμο και πολλά άλλα που τα παιδιά μας που δουλεύουν κάτω από αρκετά δύσκολες συνθήκες τελευταίο καιρό αποδείξαν ότι είναι ζωντανοί και το θέλουν πάρα πολύ. Γι' αυτό το λόγο εμείς τους επιλέξαμε να έρθουν εδώ και ελπίζω να έχουν την υπομονή όλοι, γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει τώρα 16-17 ποδοσφαιριστές, έχουμε ένα ρόστερ 32 παιδιών, τότε να έχουν υπομονή που τους μιλάω, γιατί ανά πάση στιγμή πρέπει να είναι έτοιμοι, γιατί υπάρχουν κάρτες, τραυματισμοί, το βλέπουμε. Ωστόσο νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι που μας δίνει το κουράγιο να ξέρουμε ότι και μπορούμε να βάλουμε και δύναμη μέσα στο παιχνίδι και να το κάνουμε όπως έγινε το δεύτερο μήκρο, που έγινε με ένα παιχνίδι με άγρια ομορφιά, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Κοτς, δύο ερωτήσεις. Έχουμε προηγηθεί 4 φορές, αλλά έχουμε καταφέρει να έχουμε μόνο 3 ισοπαλίες. Τι φταίει στην αμυντική λειτουργία? Όχι, δεν φταίει. Ο αντίπαλος παίζει. Όταν συνήθως όταν παίρνει ένα γκολ, λες, συνήθως οι προπονητές λένε δεν επιτρέπεται να δεχτούμε τέτοια γκολ, αλλά ο αντίπαλος παίζει, λείπει σε αρετές. Όπως και εμείς, η αρετή, τι έκανε λάθος η Βέρεια στο γκολ το δικό μας, ήταν μια από τις καλύτερες αντιπιθέσεις που έγινε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Ήταν σε 5 δευτερόλεπτα βάλαμε γκολ. Τότε νομίζω ότι είναι ακόμα αντίπαλο. Αυτό είναι. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα και έχουμε φέρει αποτελέσματα καλά. Βλέπουμε ότι φέραμε εδώ 2-2 με το Παναθηναϊκό Β' που κέρδισε χθες ο Ηρακλή. Θα γίνουν πολλές ανατροπές, παιχνίδια που δεν το περιμένεις κτλ. Γι' αυτό είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Εμείς δουλεύουμε να διορθώσουμε κάποια πραγματάκια, αλλά παίζει και ο αντίπαλο. Δεν παίζουμε μόνο εμείς. Σήμερα είδαμε και το Λούσι που έκανε την εμφάνισή της και αυτό και αναφερθήκατε στο μικρό σύνολο παιχτών το οποίο έχει δοκιμαστεί μέχρι τώρα. Καθώς έκανε την πρώτη εμφάνισή του σήμερα. Ναι, ο Σπύρος είναι ένα παιδί που πέρυσι έπαιξε K19. Είχε μια περίοδο που είχε κάποιους τραυματισμούς. Φέτος ξεκίνησε με ένα τραυματισμό. Τώρα είναι καλά, υγιέστατα, γιατί τα παιδιά όταν είναι νέα δεν πρέπει να βιαστούν. Ωστόσο νομίζω ότι κάνονται περισσότερη προπόνηση αλλού, θα γίνουν καλύτεροι. Είναι φόρτωση, είναι παιδιά που δεν έχουν μια υποδομή ποδοσφαιρική, τότε θέλει σταδιακά να το πηγαίνει. Και τώρα βλέπουμε, επειδή έχει θράσο, έχει ταχύτητα, μπορεί να παίξει σε διάφορες θέσεις, ας πούμε αριστερό μπακ, δεξί μπακ, δεξί στρεφ, νομίζω ότι είναι ένα παιδί, υπολογίσουμε και συγχαρητή γιατί είχε την υπομονή. Δεν μιλάει αυτό, σήμερα μου είπε καλημέρα πρώτη φορά.